Πάμε όμως να δούμε επιμελητήριο Ηρακλείου την κατάσταση που επικρατεί στην μεγαλύτερη αγορά της Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε με το 2018, ναι, και θα πάμε αμέσως μετά στο 2019 μέχρι και την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε στο Ηράκλειο 1.254 εγγραφές, 804 διαγραφές, άρα οι εγγραφές είναι 450 περισσότερες σε σχέση με τις διαγραφές. Βλέπουμε ότι το εμπορικό και οι υπηρεσίες έχουν τον πρώτο λόγο, ακολουθεί η μεταποίηση, το τουριστικό και το εξαγωγικό. Αυτή είναι η εικόνα με βάση τα στοιχεία του επιμελητηρίου το 2018. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς που τρέχει, του 2019, μέχρι και την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2019. Ο επόμενος πίνακας, για να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται η εικόνα σε μια χρονιά που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έχουμε τον Οκτώβριο και δύο ακόμα μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη του 2019 είχαμε 959 εγγραφές, 701 διαγραφές, άρα είχαμε 258 εγγραφές παραπάνω από ό,τι διαγραφές. Και να επαναλάβω, πρόκειται για τα στοιχεία από 1η Ιανουαρίου του 2019 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Μεταποίηση, τουριστικό, υπηρεσίες, μάλλον υπηρεσίες και εμπορικό έχουν τον πρώτο λόγο, εξαγωγικό μηδενικό, μεταποίηση και τουριστικό ακολουθούν. Και πάμε να δούμε τώρα τον χάρτη που αφορά την μεγαλύτερη αγορά της Κρήτης, το Ηράκλειο, να δούμε ποιοι είναι οι δρόμοι που καταγράφονται ακόμα λουκέτα, ποιοι είναι οι δρόμοι που έχουν μία επί της ουσίας ανάκαμψη. Και ακριβώς όπως και στα Χανιά, οι δρόμοι με το πράσινο είναι οι δρόμοι της ανάκαμψης, οι δρόμοι με το κόκκινο είναι οι δρόμοι όπου στο Ηράκλειο καταγράφονται ακόμα λουκέτα. Και θα τολμήσω να πω, κύριε Κουμαντάκη, ότι η οδός Αγίου Μινά είναι νομίζω ο δρόμος που αν υπήρχε τοπική ιστορία στην τοπική οικονομία, είναι άμεσα συνδεδεμένος με την δεκαετή κρίση. Είναι ο δρόμος του Ηρακλείου που είχε τα περισσότερα λουκέτα. Και ακολουθούν η οδός Καλοκαιρινού, η 1821, η Μικρή και η Μεγάλη Εύανς. Τώρα, όσον αφορά τους δρόμους με το θετικό ισοζύγιο, φαίνεται ότι η Ίδης, η Δεδάλου και η 25 Αυγούστου στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου κάνουν τη διαφορά. Να πούμε ότι και στη Δεδάλου υπάρχουν λουκέτα, όμως πολύ γρήγορα εκεί το ισοζύγιο επανήλθε σε θετικά δεδομένα. Όμως η Λεωφόρος Δικαιοσύνης, που είναι ένας νέος πεζόδρομος, μια νέα πραγματικότητα για την αγορά του Ηρακλείου, είναι και ένας δρόμος που καταγράφει λουκέτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου 6 με 8 είναι τα καταστήματα που έκλεισαν και κάποια από αυτά ετοιμάζονται να κλείσουν. Και μιλάμε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους. Και θα ήθελα, κύριε Κουμαντάκη, το δικό σας σχόλιο, βλέποντας και αυτόν τον πίνακα από το χάρτη, θέλω το δικό σας σχόλιο όσον αφορά αυτό ακριβώς που βλέπουμε τώρα, στην αγορά του Ηρακλείου. Θα δουν λοιπόν οι τηλεθεατές τώρα έναν χάρτη από το Google Earth που αφορά την δεύτερη σημαντικότερη αγορά της Κρήτης, την αγορά των Χανίων. Και βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά των Χανίων όσον αφορά τους δρόμους που έχουν την ανωδική τάση, αλλά και τους δρόμους που καταγράφουν ακόμα λουκέτα. Και βλέπετε, κύριε Τοπολιανάκη, το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά των Χανίων. Οι δρόμοι με το πράσινο είναι οι δρόμοι της ανάκαμψης, που δηλαδή το τελευταίο διάστημα έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα να ανοίγουν, και οι δρόμοι με το κόκκινο είναι οι δρόμοι που εξακολουθούν να καταγράφουν λουκέτα. Θέλετε με βάση αυτό, βλέπουμε ας πούμε Μουσούρων, Χατζημιχάλη, Γιάνναρη, Σκαλίδη και Τσουδερών, είναι οι δρόμοι, όπως και η Τζανακάκη, είναι οι δρόμοι που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ανάκαμψη όσον αφορά τα νέα καταστήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου έχουμε 279 εγγραφές στο Ρέθυμνο, 76 διαγραφές, άρα έχουμε 203 εγγραφές περισσότερες από τις διαγραφές.
εμπορικό 44 εγγραφές, 23 διαγραφές, μεταποίηση 20 εγγραφές, 9 διαγραφές, υπηρεσίες 164-33 και τουριστικό 51-11. Και θα ήθελα το σχόλιο σας. Βλέπουμε ότι δεν διαφοροποιείται, κύριε Ψαρουδάκη, η εικόνα του Ρεθύμνου με βάση όσον αφορά το εμπορικό, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και το τουριστικό σε σχέση με τα Χανιά, αλλά θα το δούμε αργότερα και στο Ηράκλειο. Έτσι είναι. Ένα προς τέσσερα είναι η αναλογία, τέσσερα αντίγματα, ένα κλείσιμο. Αυτό όμως αφορά, όπως είπα και στην αρχή, αφορά τα νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει πολύ μεγάλη ασφάλεια το δείγμα και όμως είναι δεικτικό, τα χαρακτηριστικά. Χωρίς μείωση φόρων, χωρίς μείωση όλων των, του μη μισθολογικού κόστους, ας πούμε, του ΕΦΚΑ και όλα αυτών, δεν θα υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα στον καταναλωτή. Από εκεί λοιπόν εξαρτούνται όλα. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι το έμφυα μειώθηκε 30%. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα πάει στην αγορά. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους η κάνωρα των τραπεζών θα ανοίξει και θα ανοίξει για το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών για να μπορούν να επενδύσουν. Όπως είναι γεγονός ότι οι δρόμοι που επί δεκαετίες ή αν θέλετε και αιώνες, όπως Καλοκαιρινού ή Αγίου Μινά και λοιπά, ήταν δρόμοι πραγματικά που σηματοδοτούσαν το εμπόριο. Αυτοί οι δρόμοι έχουν περάσει ένα μαρασμό τα τελευταία χρόνια. Τη Λεωφόρο Δικαιοσύνης ακολουθεί κατά βήμα την οδό Δεδάλου. Η εμπορικότητα δηλαδή που εμείς βλέπουμε από τις ζητήσεις των εταιριών, των πολυεθνικών για να μπουν στην αγορά του Ηρακλείου, η πρώτη ζήτηση είναι η Δεδάλου, αμέσως ακολουθεί η Δικαιοσύνη. Έρχονται και οι ιδιώτες να επενδύουν. Δηλαδή, σε εδώ σημαίνει το αντίθετο. Έρχεται, ας πούμε, ένα μεγάλο πολυκατάστημα και διαμορφώνει μια πλήρως την εικόνα της αυτό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. να το πω έτσι χαρακτηριστικά, γιατί δεν συνδράμει και δεν βοηθάει τον υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο, τον εμπορικό κόσμο, στο να μπορέσει έτσι και να επενδύσει και να αισθανθεί τη σιγουριά αυτή η οποία πρέπει να έχει, ότι ο δρόμος δεν θα κλείσει από ένα έργο που θα κρατήσει 2 χρόνια, από εκεί που είναι 5 μήνες ή 6 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι όλα θεωρείτε αυτά ότι πρέπει... αυτή η εικόνα, ας πούμε, στο ιστορικό κέντρο της δικαιοσύνης με τα λουκέτα που ήρθαν μετά που ολοκληρώθηκε το έργο, είναι η απόρρια αυτής της καθυστέρησης που πια Βεβαίως, οι καταστηματάρχες δεν άντεξαν μπορεί να καλύψουν τη χασούρα 2 ετών. Μπορεί να αντέξει ένας 2 χρόνια. Πέστε, πώς μπορεί να αντέξει, αν πραγματικά ζει από αυτό το επάγγελμα mm-hmm. και δεν το τροφοδοτεί από άλλες πηγές εισοδημάτων. Καταρχήν να υπάρξει μια ομαλοποίηση στην αγορά εργασίας. Είπαμε ότι είναι ένα μεγάλο mm-hmm. γρανάζι οι εργαζόμενοι. Πρέπει να αμείβονται με μισθούς αξιοπρέπειας και δεν είναι άλλο μέσα από αυτά που βγαίνουν από τις συλλογικές συμβάσεις. Η ανάπτυξη που σήμερα συζητήσανε και από τα λεγόμενα τους εργοδοτικής φορείς, πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος ότι δεν περιλαμβάνουν ούτε μία λέξη για το μέλλον των εργαζομένων. Δεν περιλαμβάνεται ούτε μία λέξη αυτά που είπαν για την ανάπτυξη που ευελπιστούν για το Ηράκλειο, για τον τόπο μας. Άρα οι ίδιοι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους ότι η ανάπτυξη για τους εργαζόμενους μπορεί να έρθει μόνο από τη διεκδίκηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης που θα διασφαλίζει αυτά, ωράριο, μισθό, επιδόματα και σχέσεις εργασίας,